ο χθεσινός πίνακας που κάποιοι βλέπουν βασανιστική αποκλιμάκωση, εγώ δεν τη βλέπω, αλλά σου λέει από τους 106 νεκρούς πέσαμε χθες στους 88, καλά πάμε. Ας το πούμε λοιπόν ότι έχουμε βασανιστική αποκλιμάκωση. Ναι, αλλά εγώ θέλω τώρα να δείτε κάτι. Κοιτούσα χθες τα επίσημα στοιχεία. Αυτά που εν πάση περιπτώσει εμείς λέμε ότι μπάζουν, αλλά τέλος πάντων αυτά είναι. Λοιπόν, που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Και μας λένε 683 οι διασωληνωμένοι, κάλυψη των μεθ COVID 89%. Τα αφήσαν και πέρασε έτσι. Μια στιγμή είπα εγώ χθες. Έτσι. Εδώ με τα παιδιά που το συζητά. Μια στιγμή ρε παιδιά. Και ξανακοιτάξαμε τα χαρτιά πίσω. Τι είδαμε λοιπόν. Θυμάστε τι σας λέγαμε τότε που είχε μείνει κολλημένη η Βελόνα στις 16 Δεκεμβρίου. Το θυμάστε. Οι διασωληνωμένοι τότε ήταν 635. Βρήκα έναν πίνακα στις 28 Δεκεμβρίου και δεν έχει αλλάξει. Από τις 16 μέχρι 7 Γενάρη είχε κολλήσει η Βελόνα. Λοιπόν, οι διασωληνωμένοι είχαν κολλήσει 635. Ξέρετε πόσο κάλυψη λέγαν. Με 635 διασωληνωμένους στον πίνακα 28 Δεκάτου θα τα αναρτήσω, που είναι εκεί από τις 16, η κάλυψη ήταν 92,94%. Χθες, εννοείται ότι τα στοιχεία ήταν για προχθές, 19, 683 διασωληνωμένοι, κάλυψη 89%. Κάτι δεν πάει καλά, να το ξαναπώ. 635 διασωληνωμένοι κολλημένοι Βελόνα το Δεκέμβριο, η κάλυψη στις μεθ COVID 92,94%. Χθες, 683 διασωληνωμένοι, η κάλυψη στις μεθ COVID 89%. Πώς γίνεται αυτό? Ο αριθμός των κλινών μεθ COVID δεν μπορεί να αυξηθεί. Ακούσαμε τα στοιχεία που μας είπε ο Γενικός Γραμματέας σε ΕΝΑΠ. 600 είναι οι κλίνες μεθ COVID. Δεύτερον, από τους 635 διασωληνωμένους υπήρχαν, σύμφωνα και με τα δικά σας στοιχεία, και διασωληνωμένοι εκτός μεθ. Το θυμάστε? Έγινε και χαμός με μια ετεροχρονισμένη μελέτη Τσιόδρα Λίτρα Αλήθρα. Αλήθεια, τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης θέλω να ρωτήσω τώρα δεν ισχύουν ή θα μας τα πούν μετά από ένα εξάμηνο πάλι? Λοιπόν, θυμάστε τι που το λέγατε? Επομένως η πληρότητα τότε είχε ξεπεράσει το 100%. Δηλαδή, άλλα δίνατε σας στοιχεία και άλλα καθομολογούσατε? Σε όλα αυτά σας διαψεύδανε η ΕΙΝΑΠ, η ΠΟΕΔΗΝ, η πραγματικότητα, αλλά τέλος πάντων. Τρίτον, από τα δικά σας στοιχεία λοιπόν προκύπτει, από τα δικά σας, μια ποσοστιαία διαφορά 4%. 92,94 λέγατε το Δεκέμβριο η κάλυψη των μεθ COVID, 89% τώρα, αν κάνετε την αφαίρεση, είναι 4% περίπου, η οποία αντιστοιχεί σε μια διαφορά 48 ατόμων. Αν από τα 683 διασωληνωμένα χθες βγάλει τους 635 διασωληνωμένους το Δεκέμβριο, είναι 48. Δηλαδή, με πλά 48 άτομα η πληρότητα αντί να αυξηθεί μειώθηκε και μάλιστα κατά 4%. Και δεν ρωτάει κανείς από τους διαπιστευμένους στο Υπουργείο Υγείας, για λάτε εδώ ρε παιδιά να μας πείτε, πώς γίνεται αυτό, τι μαγικά μαθηματικά είναι αυτά? Τέταρτον, το δεδομένο των 48 ατόμων που προστέθηκαν δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό της τάξης του 4%, όποια πληρότητα και να πάρει κανείς ως βάση, είτε 92,94 είτε 89%. Για προσέξτε λοιπόν, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που παρακολουθούν επισταμένως και καταγράφουν, όπως και κάποιοι που τους ακούν και λόγω αρμοδιότητας κάποια στιγμή διάολε πρέπει να παρέμβουν. Να το πω πιο λαϊκά. Δώστε τα στοιχεία και τα δεδομένα στο λαό. Και δεν είναι λαϊκισμός. Μην μας δουλεύετε. Δεν γίνονται έτσι. Και έχω μια απορία με τους διαπιστευμένους ρεπόρτερ υγείας. Ένας δεν βρίσκεται να τους ρωτήσει. Για σταθείτε ρε μάγκες. Πώς προκύπτει 89% πληρότητα μεθ COVID με αυξημένους τους διασωληνωμένους από το Δεκέμβριο που είχατε κολλήσει και τότε λέγατε 92,94%.